Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι και μια που μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ σουφλέ σοκολάτας, θα το φτιάξουμε σήμερα. Δεν θα το κάνω σε ατομικά, μπορούμε βέβαια να το κάνουμε και σε ατομικά όπως το έχουμε συνηθίσει, θα το κάνω σε οικογενειακό μέγεθος, ώστε να μπορούμε να το απολαύσουμε και όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, γίνεται σε πάρα πολύ λίγο χρόνο και είναι φυσικά εκπληκτικό. Βάζω το βούτυρο σε ένα μπολ για να λιώσει. Μπορώ να το βάλω να λιώσει είτε σε μπεν-μαρί είτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ωστόσο, θα ψιλοκόψω τη σοκολάτα μου ώστε να μπορεί να λιώσει μέσα στο βούτυρο. Το βούτυρο έλειωσε, θα προσθέσω τη σοκολάτα, θα την αφήσω ένα λεπτό και θα την ανακατέψω καλά να λιώσει. Έτοιμη η σοκολάτα, την αφήνω στην άκρη και σε δύο μπολ θα σπάσω τα αυγά και θα χωρίσω τους κρόκους από τα σπράδια. Και χτυπάω τα σπράδια σε ελαφριά μαρέγκα. Τώρα στο μπολ με τους κρόκους θα προσθέσω τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσω πολύ καλά να φρατέψουν. Συνεχίζω αφού θα προσθέσω τη σοκολάτα με το βούτυρο που έχουμε λιώσει, με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, εναλλάξει σε 3 δόσεις. Ξεκινάω από τη σοκολάτα. Τέλος, ενσωματώνω τη μαρέγκα μέσα στο μείγμα, ανακατεύοντας απαλά με τη μαρίζ. Βλέπουμε τώρα πόσο αφράτο έχει γίνει το μείγμα. Έχω βουτυρώσει και αλευρώσει τη φόρμα και προσθέτω το μείγμα σε αυτή. Το απλώνω απαλά με τη μαρίζ. Έτοιμο για το φούρνο, το βάζω αμέσως σε δυνατό φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου, γιατί θέλουμε να ψηθεί εξωτερικά και από μέσα να παραμείνει ρευστό και λαχταριστό. Χρειάζεται 12 με 13 λεπτά, βέβαια είναι και ανάλογα το φούρνο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε από πάνω του. Τώρα θα το αχνίσω και είναι έτοιμο για να το σερβίρω. Φυσικά ταιριάζει πάρα πολύ και με παγωτό βανίλια αν έχουμε. Νομίζω πως λόγια δεν χρειάζονται, είναι το απόλυτο food porn, δηλαδή αν δεν πεις food porn το σουφλέ σοκολάτας, τι θα πεις και πάμε να δοκιμάσω. Σε ποιον θα προσφέρετε σουφλέ σοκολάτας και δεν θα τρελαθεί. Φτιάξτε το λοιπόν να το απολαύσετε μαζί με την παρέα σας σε ένα τραπέζι, ακόμα και όταν έρθουν φίλοι στο σπίτι και δεν έχετε τίποτε άλλο. Αν έχετε 3 υλικά που χρειάζεται, το φτιάχνετε πολύ γρήγορα και το απολαμβάνετε όλοι μαζί.
Η συνταγή, όπως πάντα, βρίσκεται στο pax.gr. Αφήστε μου από κάτω τα σχόλιά σας, τι άλλα γλυκά θέλετε να φτιάξουμε, τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε, ξεκινάνε οι γιορτές. Φυσικά, κοινοποιήστε το και στους φίλους σας, που ξέρετε, μπορεί να σας βρει καμιά έκπληξη καμιά μέρα. Και φυσικά, να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!